Όσον αφορά τα οικονομικά θέματα όμως, δεν έχει λόγο κανείς άλλος πριν της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Έτσι, το οποίο είναι άλλο ένα διοικητικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αυτό το οποίο εκδίδει το ευρώ και το δανείζει στην Ευρώπη. Άρα έχουμε έναν θεσμό ο οποίος είναι ευρωπαϊκός σε εισαγωγικά θεσμός. Επέλεξαν οι ίδιοι Ευρωπαίοι, υποτίθεται, να δημιουργηθεί, να εκδώσει το ευρώ, να το δανείζει μέσω των κεντρικών τραπεζών στα κράτη-μέλη, με επιτόκιο 1% και στην ουσία, επειδή περνάει μέσα από τις εμπορικές τράπεζες κάθε κράτους μέλους, το κάθε κράτος δανείζεται το ευρώ με 2%. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μία άμεση σχέση εξάρτησης χρέους, παύλα τόκου, των κρατών μελών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπου ξεκινάμε με χρέος. Αυτό που συνέβαινε, κύριε Τζίζιο, συγγνώμη που σας διακόπτω, στην ουσία με την Τράπεζα της Ελλάδος όταν είχαμε τη δραχμή. Και συνεχίζει να συμβαίνει σήμερα τώρα με το ευρώ. Έτσι μόνο ακριβώς. Που έχει η Τράπεζα της Ελλάδος έναν υποποιητικό θεσμό από πάνω της, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία από ό,τι είχα διαβάσει κάποια στιγμή είναι εκεί για να διασφαλίζει την ασφάλεια, ένας όρος που ακούμε τελευταία πολύ, των υπόλοιπων τραπεζών. Γι' αυτό δεν δημιουργήθηκε στην ουσία. Αυτό είναι το φαίνεστε. Η ουσία είναι ότι δημιουργήθηκε για να μπορέσει να, σε εισαγωγικά, σκλαβώσει τα κράτη σε ένα ενιαίο νόμισμα, εφόσον δεν μπορέσαμε να μπούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Βουλγαράκο, αν με επιτρέπετε να κάνω μια παρένθεση, ξεκίνησε ως μια ιδέα για να γίνει μια Ομοσπονδία Κρατών. Η Ομοσπονδία Κρατών όμως είχε ως βασική προϋπόθεση να υπάρχει κοινό καταστατικό, να υπογραφεί δηλαδή σύνταγμα. Αυτή η συνθήκη δεν έχει, δεν έχει υπογραφεί. Υπάρχει, αλλά δεν την έχουμε υπογράψει ποτέ, διότι υπάρχουν διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικές γλώσσες, δεν θα μπορούσαν να ενωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε ένα κοινό νομοθετικό πλαίσιο. Γι' αυτό και περάσαμε σε εμπορική οικονομική συμφωνία. Νόμισμα. Σε νόμισμα. Ξεκινήσαμε με ενιαία φορολογική και τελωνιακή πολιτική, όπου εκεί, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε, ίσως σε μια άλλη εκπομπή, αν μου δώσετε το βήμα, να δούμε τι ακριβώς συνέβη σε κάθε κράτος μέλος όταν μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι συμφώνησε δηλαδή, τι αποδέχθηκε να κάνει. Πολύ σημαντικό αυτό. Αν θέλετε κι εσείς και δεσμεύεστε. Βεβαίως, να το συζητήσουμε σε μια επόμενη εκπομπή. Είναι αρκετά μεγάλο το ζήτημα και πάρα πολύ σοβαρό. Και περάσαμε σε μια εμπορική συμφωνία όπου έχουμε ενιαίο φορολογικό κώδικα, έχουμε ενιαία εξωτερική πολιτική, έχουμε ενιαίο νομοθετικό σύστημα με μεγάλη ελαστικότητα όμως όσον αφορά το πώς θα βάλει η κάθε χώρα την κάθε ευρωπαϊκή οδηγία και θα την εντάξει στο νομοθετικό της πλαίσιο με βάση την κουλτούρα των ανθρώπων και των πολιτών της, και αρχίζει να μεταλλάσσεται σιγά σιγά έξω από όλο αυτό, στην ουσία σε ένα ενιαίο χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο όμως χρηματοπιστωτικό σύστημα, να μην ξεχνιόμαστε, γιατί όλοι ακούμε ότι μας λένε ότι είναι απαραίτητο για την οικονομία, όμως στην ουσία το χρηματοπιστωτικό σύστημα έτσι όπως είναι σήμερα δομημένο, αν ήταν με μια άλλη μορφή ως συνέτεροι στις επιχειρήσεις με δικά τους κεφάλαια κτλ, θα μπορούσε να είναι όντως ωφέλιμο. Σήμερα αυτό το οποίο παράγει το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι χρέος. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αν δούμε τους δείκτες παραγωγής προϊόντων, από εκεί θα αντιληφθούμε ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερα τα τελευταία 20 χρόνια είναι η συρρίκνωση της παραγωγής και η μεγέθυνση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Δηλαδή δημιουργούμε χρέη. Αυτό βλέπουμε και εμείς τα τελευταία χρόνια, κύριε Τζίτζιο, όλο και περισσότερο το αντιλαμβανόμαστε. Όντως έτσι είναι, βλέπουμε και το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτό που δημιουργήθηκε για να στηρίξει τα κράτη εν ώψη της υγειονομικής αυτής κρίσης, και τελικά δεν πληροφορήθηκε ο ελληνικός λαός ότι τα μισά είναι δάνεια, τα οποία θα δανειστούν οι χώρες μέλη και θα έχουν και τόκο.
στην ουσία και μέσα στην ανάγκη κάποιος κερδοσκοπεί, από ό,τι φαίνεται.